Πάμε στον κύριο Λοϊζίδη. Κύριε Λοϊζίδη, είναι δύο τα θέματα. Είναι αυτό που έγινε στις Πλάτρες, αλλά θα το δούμε ευρύτερα. Καλό μεσημέρι. Γενικά, τι γίνεται με τους συναδέλφους σας που είναι σε ορεινούς αστυνομικούς σταθμούς, αλλά και το τι γίνεται στην Λίδρας. Ξεκινάμε με τους αστυνομικούς σταθμούς. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν υπάρχει το προσωπικό που πρέπει. Κοιτάξτε, κύριε Ιράκου, καταρχάς να πούμε ότι η κακόβουλη ενέργεια στις Πλάτρες ήταν μια σειρά από ενέργειες εναντίον αστυνομικών. Μας ξαναβάρδισαν αστυνομικούς σταθμούς, μας πυροβόλησαν αστυνομικό. Ακόμα και φτάσαμε στο σημείο να μας λαμπαδιάσουν και περιπολικό με μαλλίτες μέσα. Ήταν μια σειρά από γεγονότα. Έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου των 15 αστυνομικών σταθμών το βράδυ που τους χαρακτηρίζουμε ως φυλάκια, γιατί με έναν αστυνομικό μέσα φυλάκιο είναι. Και όσον αφορά το θέμα αυτό, είναι δύο οι λόγοι. Πρώτον είναι η υποστελέχωση. Και ο δεύτερος λόγος, κύριε Κυριακού, είναι το ότι αυτά έχει φτάσει η κοινωνία σήμερα, να βλέπει τους αστυνομικούς και ο εγκληματίας και ο παραβάτης να είναι κόκκινο πανί ο αστυνομικός. Γι' αυτό και δεν αποφρασίστηκε, δεν έχει πλέον ούτε κόπτερ για οτιδήποτε. Καταδικάζουμε οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον οποιοδήποτε πολίτη, αλλά εναντίον αστυνομικών αντιλαμβάνεστε ότι πλέον έχουν αποφρασιστεί. Θέλω να μου δώσετε μόνο δύο δευτερόλεπτα για να σας αναλύσω ένα πράγμα, κύριε Κυριακού, για να καταλάβετε, αν μου επιτρέπετε. Ο πληθυσμός του νησιού στις ελεύθερες περιοχές είναι περίπου 1 εκατομμύριο. Μιλάμε για θάλασσα, για μη ποιοτικό τουρισμό, για πρόβλημα στο μεταναστευτικό, για κατεχόμενα, ενώ για την Κυπριακή Δημοκρατία. Έχουμε αύξηση του οργανωμένου εγκλήματος, αύξηση της παραβατικότητας λόγω της οικονομικής ύφεσης. Έχουμε μία αστυνομική φύση ως καθήκοντα, τα οποία κάνουν οι αστυνομικοί για αυτή τη στιγμή στην Κυπριακή Αστυνομία. Βρίσκονται κάποια τμήματα όπου σε προοδευτικές χώρες τα σώματα ασφαλείας, όπως τα ευρωπαϊκά, τα της Βρετανίας και της Αμερικής, δεν βρίσκονται στην αστυνομία. Και θα σας τα πω για να καταλάβετε τι εννοώ όταν λέμε ότι έχουμε 4.800 αστυνομικούς στους οποίους συμπεριλαμβάνονται. Ποια τμήματα δηλαδή μπορεί να μεταφερθούν αλλού και να τα χειρίζονται άλλοι? Θα σας πω, μυστικές υπηρεσίες. Είναι η υπηρεσία αλλοδαπών, είναι η φρούρηση υποδίκων των κεντρικών φυλακών που γίνεται σήμερα, είναι η φρούρηση δικαστηρίων και κυβερνητικών κτηρίων, η φρούρηση προσωπικότητων, λιμενική, ελικόπτερα, φρούρηση πρεσβειών, οδοφράγματα, φρούρηση λιμανιών και αεροδρομίων και η υποστήριξη σε μια αστυνομική σφαίρα ως καθήκοντα από αστυνομικούς. Όλα αυτά μας κάνουν περίπου, κύριε Κυριάκου, ακούστε τον αριθμό, 1.500 αστυνομικούς. Αυτή τη στιγμή, όταν τους αφαιρέσουμε, μένει ένας αστυνομικός για 300 κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακόμα και η Μάλτα, κύριε Κυριάκου, η οποία έχει 700.000 κατοίκους, η οποία είναι 30 φορές πιο μικρή από γεωγραφική έκταση από την Κυπριακή Δημοκρατία, αυτή τη στιγμή έχει 3.000 αστυνομικούς. Όταν έχει περιστατικό να χειριστεί ο ένας, κλείνει ο σταθμός, τι γίνεται? Όταν δεν υπάρχει άλλος αστυνομικός, σαφώς θα ενημερώσει. Αν πρέπει να κλείσει ο σταθμός γιατί είναι τόσο επίγον, θα το πράξει. Σκεφτείτε όμως, όταν λέμε πρώτη γραμμή, για να καταλάβετε ότι έχουμε πάει μόνο στους αστυνομικούς σταθμούς, εννοούμε και τον αστυνομικό που θα πάει για ένταλμα έρευνας με δύο άτομα απέναντι σε έναν εγκληματία. Εννοούμε τον αστυνομικό που θα πάνε δύο αστυνομικοί του ΤΑΕ ή της ΙΚΑ ή της ΜΑΒ να συλλάβουν έναν ο οποίος έχει βαρυφορτωμένο ποινικό μητρό και πάνε δύο. Όλα αυτά, ή μιλάμε για μονές πεζές περιπολίες, στις οποίες υποσχέθηκα ότι θα ενημερώσω τον αρχηγό και θα το πράξω, οι οποίες γίνονται σε πολύ συχνά στους δρόμους με χιλιάδες κόσμο αυτή τη στιγμή. Μονές, πεζές, περιπολίες. Στη Λίδρας είναι διπλές οι μονές, για να πάμε και στο θέμα αυτό. Στη Λίδρας ήταν ένας θεσμός και δείχνει και ο αρχηγός μας την υποστήριξη του σε αυτόν τον θεσμό. Και μόνο αριθμούς να σας διαβάσω για τη Λίδρας, για να δείτε ότι όταν θέλουμε και όταν στείλουμε κόσμο, μπορούμε. Μόνο για το 21 έκαναν τουλάχιστον 200 συλλήψεις στην Παγκιά Λευκοσία για επιθετικά όργανα ναρκωτικά μεθυσμένους και για το 22 μέχρι στιγμής περίπου 100. Οπότε να αντιλαμβάνεστε, όταν δεν είναι μόνο οι πεζές περιπολίες, όταν δώσουμε έμφαση, όταν γίνεται σωστή διαχείριση προσωπικού, αντιλαμβάνεστε και η δουλειά που θα βγει είναι αυτή. Και η σημερινή Κύπρος, κύριε Κυριάκου, αυτό είναι. Υπάρχει τρομερή εγκληματικότητα. Είναι καιρός να κοιτάξουμε στον καθρέφτη και να δούμε ότι ο αστυνομικός είναι ο μόνος ο οποίος πλέον, με την αποτυχία όλων των άλλων υπηρεσιών και της κοινωνίας, έχουμε φτάσει στο σημείο ότι μόνο ο αστυνομικός μπορεί να επιβάλλει τον νόμο. Αυτοί που προσλαμβάνονται, πού πάνε? Πάνε, απλά ήταν τόσες μεγάλες οι ανάγκες και απορροφούνται και δεν φαίνεται ο αριθμός τους? Έχουμε και άλλες προσλήψεις σε αυτό το κομμάτι? Τι μπορούμε να πούμε? Εγώ το μόνο που έχω να πω, κύριε Κυριάκου, είναι ότι ο αρχηγός και ο υπαρχηγός θα πρέπει να ξαναδούν την τράπουλα. Θα πρέπει τους αστυνομικούς της πρώτης γραμμής να τους ενισχύσουν. Θα πρέπει κάποια τμήματα της τρίτης
Κύριε Κυριάκο, μ' ακούτε? Βεβαίως, ναι, ενώ βλέπουμε εδώ και φωτογραφίες από τα όσα έγιναν στις Πλάτρες. Κάποιος, η πρώτη η γραμμή πρέπει να ενισχυθεί και ο αρχηγός και ο υπαρχηγός κρατάνε μπροστά τους την τράπουλα. Πρέπει να ενισχύσουν την πρώτη γραμμή, πρέπει να ενισχύσουν τα τμήματα. Πρέπει να δούμε, οι αστυνομικοί της πρώτης γραμμής, κύριε Κυριάκο, έχουν φτάσει στα όρια τους. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ανθρώπους. Είμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο που μπορεί να πήγαν και 7 συνεχόμενες μέρες, τόσο νύχτα όσο και σε ημερήσεις βάρκες. Είναι τραγική κατάσταση και πρέπει να έρθουν μπροστά να ενισχύσουν την πρώτη γραμμή στα σώματα ασφαλείας για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την ευνομία, κύριε Κυριάκου. Βρισκόμαστε σε οριακό σημείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λοϊζίδη. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.